την επόμενη εβδομάδα. Και τη συγκεκριμένη μέρα ισχύει ό,τι ισχύει και όλε τι υπόλοιπε ημέρε με απαγόρευση κυκλοφορία και δυνατότητα κατεξαίρεση μετακίνηση των πολιτών με αποστολή SMS στο 13033 για του έξι λόγου που όλοι γνωρίζουμε. Δεν θα υπάρξει κάποια διαφοροποίηση στα φυστάμενα μέτρα. Και αυτό γιατί, όπω πολύ καλά γνωρίζουμε, συγχρονισμοί και μετακινήσει μπορεί να έχουν εξαιρετικά δυσάρεστε συνέπειε, καθώ συμβάλλουν αποφασιστικά στην εξάπλωση του ιού. Α περάσουμε λοιπόν την τσικνοπέμπτη σε στενό κύκλο. Α περιοριστούμε στου ανθρώπου με του οποίου έχουμε ούτω ή άλλω καθημερινή επαφή, ώστε να μην βρεθούμε μετά από μερικέ ημέρε αντιμέτωποι με μια νέα έξαση τη πανδημία. Τέλο, θέλω να τονίσω για άλλη μια φορά τα εξή. Καταλαβαίνω το εύλογο ενδιαφέρον όλων για το πότε θα αρχίσουν να ανοίγουν ξανά κάποιε δραστηριότητε. Κυκλοφορούν διάφορε ημερομηνίε και θέλω να επαναλάβω για ακόμη μια φορά ότι οποιαδήποτε απόφαση για άνοιγμα και η σχετική ημερομηνία που το συνοδεύει θα ανακοινώνεται είτε από εδώ είτε από οποιοδήποτε άλλο τρόπο προκρίνει η κυβέρνηση και μόνο. Ω εκ τούτου, για οποιαδήποτε ημερομηνία συστήνουμε να αναμένουμε τι επίσημε ανακοινώσει, οι οποίε λαμβάνονται μετά από εισηγήσει των ειδικών και μόνο. Αγαπητοί μου συμπολίτε, ένα χρόνο μετά τον ερχόμο τη πανδημία, έχουμε διανύσει μια τεράστια, μια πρωτοφανή πορεία. Μια πορεία δύσκολη. Μια πορεία επίπονη. Μια πορεία που μα έχει στερήσει πολλά. Μα έχει απομακρύνει από όσα θεωρούσαμε δεδομένα. Του ανθρώπου που αγαπάμε, τι καθημερινέ μα συνήθειε, τα μικρά αλλά και μεγάλα πράγματα που κάνουν τη ζωή μα χαρούμενη. Ένα χρόνο μετά, έχοντα κοπιάσει και παλέψει με κάτι πρωτόγνωρο, συνεχίζουμε να δίνουμε όλοι μα καθημερινά μια σειρά από μικρέ και μεγάλε μάχε για να φτάσουμε σιγά σιγά με απέραντη υπομονή, με μοναδική καρτερία, στην υπέρτατη νίκη απέναντι στον αόρατο εχθρό. Ένα χρόνο μετά δίνουμε ακόμα τη μάχη μας. Νύχτα και μέρα ξεπερνάμε τους εαυτούς μας. Οι γυναίκες και οι άνδρες της πολιτικής προστασίας, των ενόπλων δυνάμεων του πυροσβεστικού σώματος, της αστυνομίας, του ΕΟΔΗ, οι επιδημιολόγοι μας, τα στελέχη υγείας μας σε όλη τη χώρα. Όλοι παραμένουμε ταγμένοι σε αυτόν τον αγώνα, υπηρετώντας αυτό το μοναδικό πατριωτικό καθήκον. Ένα χρόνο μετά, όλοι μας πρέπει να νιώθουμε περήφανοι για όσα έχουμε πετύχει όλοι μαζί. Μαζί, πολιτεία και πολίτε, έχουμε καταφέρει πολλά. Και ευγνωμοσύνη μα προ τον καθέναν από εσά ξεχωριστά, που με επιμονή, με καρτερία τηρεί τα μέτρα, είναι όχι μόνο δεδομένη, είναι απεριόριστη. Και πιστέψτε με, δεν το λέω αυτό συμβατικά. Χωρί τη δική σα προσπάθεια, χωρί τι δικέ σας θυσίε, δεν θα είχαμε φτάσει ω εδώ. Ένα χρόνο μετά, επιμένουμε. Είμαστε δίπλα στου πολίτε, στι αγωνίε του, στι εύλογε ή μη απορίε του. Στι καλοπροαίρετε και άδικε πολλέ φορέ κριτικέ και ανησυχίε του, δουλεύουμε όλοι μαζί για να βγάλουμε την πατρίδα μα από αυτή τη λέλαπα. Γιατί το χρωστάμε στου γονεί μα, το χρωστάμε στα παιδιά μα, το χρωστάμε στου φίλου μα, στου ανθρώπου που αγαπάμε. Για το οφείλουμε στη μνήμη όλων όσων τόσο άδικα, τόσο αναπάντεχα έφυγαν από κοντά μα. Έπεσαν στη μάχη απέναντι στον αόρατο εχθρό. Ένα χρόνο μετά, κοιτάμε πίσω μα και κρατάμε μόνο τον κοινό αγώνα. Μόνο τι στιγμέ αλληλεγγύη μπροστά στην απειλή. Δεν μένουν στη σκέψη μα ούτε αναθέματα, ούτε άδικε κατηγορίε, ούτε συνωμοσιολογικοί παραλογισμοί, ούτε ακραίε αντιδράσει. Δεν λυγίζουμε, δεν απορκαρδιωνόμαστε, δεν υποχωρούμε. Όλοι είμαστε κουρασμένοι, όλοι είμαστε αγχωμένοι, αλλά δεν είμαστε φοβισμένοι. Ένα χρόνο μετά παλεύουμε ακόμα, χωρί διάθεση λοθεσία, χωρί να κουνάμε το δάχτυλο σε κανέναν. Με μόνη μα έννοια να πετύχουμε τον κοινό σκοπό: να μείνουμε όλοι ασφαλεί ω το τέλο αυτή τη περιπέτεια. Αυτή είναι η φροντίδα. Αυτή είναι η αγωνία μα. Αυτό είναι το καθημερινό μα στίχημα. Που για κάποιου από εμά εξελίσσεται σε στίχημα ζωή. Σε στίχημα ευθύνη απέναντι στην πατρίδα, απέναντι στου πολίτε. Ένα χρόνο μετά, βλέπουμε επιτέλου το φω στην άκρη του τούνελ. Χάρη στο εμβόλιο, η ελευθερία δεν αργεί. Και όχι τυχαία, η Εθνική Εκστρατεία για τον Εμβολιασμό πήρε την κωδική ονομασία Επιχείρηση Ελευθερία. Για το ραντεβού για τον εμβολιασμό μα, είναι ραντεβού απελευθέρωση από τον αόρατο εχθρό είναι ραντεβού ζωή. Ένα χρόνο μετά σα ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μα για όσα έχετε κάνει. Για την κούραση που αντέχετε, για τη μάσκα που δεν ξεχνάτε, για κάθε φορά που είπατε όχι. Όταν τόσο ανάγκη είχατε να πείτε, δεν πειράζει. Ένα χρόνο μετά έχουμε πορευτεί μαζί σε αυτόν τον ανηφορικό δρόμο. Και μαζί ευχόμαστε οι επόμενοι μήνε να είναι μήνε ελευθερία, μήνε δημιουργία, μήνε ανάσταση για όλου μα. Συνεχίζουμε και να είστε σίγουροι. Θα νικήσουμε. Σα ευχαριστώ. Ahora